Τι φωνή ήταν αυτή δίπλα μου. Είναι αυτή που τρελαίνεστε. Πάμε να τους δούμε. Βλέπεις πολλά πρωινάδικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά αυτή σου η αναφορά. Άντε καλέ. Βαγγέλας με μαράκι και τα πιπίνια του. Barely legal τα πιπίνια, τα βλέπω κύριε Βαγγέλα. Προσοχή, λίγο θέλει. Ρουφάει και κοιλιά και πάνω και μάγουλα για να μην φαίνεται ότι είναι. Κατάλαβε. Μπα και κάνει καμιά. Σκόρα, ρε, λες. Δεν τον βλέπω να. Ω, εδώ αλλάξαμε. Εδώ λίγο. Μπορεί. Ναι, εδώ, εδώ πέφτει το επίπεδο, ανεβαίνουν οι πιθανότητες. Έτσι. Έτσι είναι αυτά συνήθως. Άδωνος Γεωργιάδης, Ευγενία Μανολίδου, γύρι πίσω. Τρεις γύρι πέρδικες, βλέπω γιατί είναι τρεις οι γύρι. Κάτι κύριοι, βγήκε ο άλλος εδώ πέρα. Κάτι κύριοι με κάτι. Μπράβο. Η εξαρτία πάει καλά, θα το ψηφίσουν οι πατάτες, μάλλον. Ω γέροντα, η ευχή είναι η. Είναι αυτή που θέλει να φέρει ο Μάρδας να τραγουδήσει για την Ελλάδα. Μπράβο. Η Σίρλεϊ η Μπάση. Η Μπιγιονσέ Νόλς. Νόλς λέγεται. Νόλς λέγεται. Είπε ο μπαμπάς της ότι είναι πιο μεγάλη από ό,τι λέει η ταυτότητα. Στο πω και αυτό. Έτσι είπε ο μπαμπάς της. Πόσο δηλαδή είναι. Κάνα δύο χρόνια τρία μεγαλύτερη. Είναι πάνω από 34. Είναι, ναι. Δεν μας πειράζει. Και κάτω να είναι. Δεν μας πειράζει. Ο άλλος γέροντα η ευχή. Φλάει Εμιράτες. Όχι. Φλάει Εμιράτες. Ο πίσω, ο πίσω. Πίσω είναι ο Γιανακόπουλος είναι. Ο χοντρός είναι ο Ρονάλντο. Ναι, ο παλαιός, ο Βραζιλιάνος, ο Μερακλής. Για όσους ξέρουν ακριβώς την είδηση, θα καταλάβουν. Κάποιο πουλάκι μου είπε ότι μέσα εκεί είναι η κόρη της Τζένερ, της Κέιτλιν Τζένερ. Καλά τα λέω. Αυτός που είναι και ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Που... Επόμενο. Γατάκι. Όπα. Ο Νίκος Οφίλης και υπουργός παιδείας της Σουηδίας. Σαφώς καλύτερος ο δικός μας, παιδιά. Πολύ περισσότερο εκτόπισμα. Περισσότερο κρέας για μια δύσκολη στιγμή, άμα δεν έχουμε να φάμε. Και ελεύθερα πιασήματα. Ακριβώς. Πιάνεις και το ευχαριστιέσαι. Ένα άλλο, ένα κοκαλιάρικο πλάσμα που δεν μπορείς να μάθεις τίποτα χάρη σε αυτό. Επόμενο. Αρρώστια. Αρρώστια. Μύκητες στα νύχια, κορίτσια, να προσέχετε. Πολλά κορίτσια τελευταία είναι με μύκητες στα νύχια, τα βλέπεις και είναι κάπως τα νύχια τους έχουν πάνω. Αιδίες. Αυτό λέγεται κομμανικιούρ. Όπως όλοι καταλαβαίνετε. Καινούρια τάση της μόδας. Θα γίνει πολύ high φέτος κομμανικιούρ. Βεβαίως. Τώρα. Μάνα μου! Μάνα μου! Μάνα μου! Αυτός κάποτε ήταν ο Παπακαλιάτης, τώρα έγινε αστακός. Ναι, έχει υπέρτιτλο, μην τυχόν δεν τον καταλάβω. Οπλισμένος σαν αστακός. Ναι. Ή οπλισμένος με το χιούμορ του. Σαν αστακός, ναι. Ειδικά όταν βλέπει τις ηλικίες της ανάλογες. Μπράβο, ωραία φωτογραφία, κουτουριάρικα. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και το βρακάκι της. Και το βρακάκι της, ένα πολύ ωραίο τυγρέ βρακάκι. Να υποθέσουμε, έτσι συμπεραίνουμε. Έτσι μια επιτροπή συνεδρίασε και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μάλλον είναι τυγρέ. Κύριε Δημήτρη, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα να πούμε. Και κύριε Δήμο, καθόλου ωραία. Ναι, κατά τη γνώμη μου. Lion King φάση. Άλλο. Reunion. Μάνθος Φουστάνος. με έναν πελάτη του που τον εγχείρησε. Κωνσταντίνος Κατακουζινός, σε παρακαλώ. Είπες Φουστάνος, όχι, συγνώμη, παιδί ναι. μου, είναι το θρυλικό σύριαλ που βλέπουμε 20 φορές τη μέρα. Ναι. Και τώρα το τραπέζι της χρονιάς, Αλέξης Τσίπρας, ο κύριος Λέτα πρέπει να είναι αυτός. Με το σας μάμα, ο Λέτα, αυτός. Ο Ιταλός, πρώην Ιταλός πρωθυπουργός. Και ένας κύριος που διδάσκει ήθος δίπλα, ένας δάσκαλος ήθους. Είναι από εκπαιδευτικό συνέδριο. Βεβαίως είναι και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, πάρτε τις.